Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, 2 χρόνια πανδημίας, 2 χρόνια τώρα δίνουμε μια μεγάλη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς για την προστασία της υγείας και την υπερασπίση των δικαιωμάτων μας. Το ξέσπασμα της πανδημίας βρήκε χιλιάδες υπεροπαλλήλους να εργάζονται εκτεθειμένοι χωρίς κανένα μέτρο ατομικής προστασίας, με ξεχαρβαλωμένα ωράρια, εξαντλημένοι μέσα στα καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ, στις αποθήκες, που δεν έκλεισαν ούτε για μία ώρα. Χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής. Ναι, ήταν τα ταξικά σωματεία, μαζί με το ΠΑΜΕ, που μπήκαν μπροστά και προστάτευσαν την υγεία των εργαζομένων και πελατών, όταν οι υπουργοί της κυβέρνησης έλεγαν ικτρά ψέματα ότι τάχα τα καταστήματα ο ιός δεν κολλάει. Για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Γιατί ναι, ήταν τα κλαδικά σωματεία και τα επιχειρησιακά που εντάσσονται στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που βρέθηκαν στα καταστήματα, που έβραζαν αποκρούσματα και μαζί με τους συναδέλφους απαιτούσαν μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκες, αντισηπτικά, plexiglass στα ταμεία. Ό,τι μέτρο πάρθηκε είναι αποτέλεσμα της μαχητικής διεκδίκησης των ιδιών των εργαζομένων, με μπροστάρδες, τα μέλη και τους φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ήταν πολλοί οι συνάδελφοί μας με σοβαρά προβλήματα υγείας, χτυπημένοι από καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες, που παλέψαμε ιδιαίτερα για να πάρουν άδειες ειδικού σκοπού, να προφυλακτούν στην πανδημία, πόσο μάλιστα σε συνθήκες που φανερώνονταν με τραγικό τρόπο οι ελλείψεις του δημόσιου συστήματος για την ολόπλευρη προστασία της υγείας του λαού. Δεν θα ξεχάσω τα λόγια μιας συναδέλφης σας. «Κανείς από δάφτος δεν νοιάστηκε για μας», μου είπε και συνέχισε. «Μας έχουν αναλώσιμους, λες και η δική μας ζωή δεν έχει καμία σημασία. Και έχουν το θράσος να προβάλλονται ως φιλάνθρωποι και καλοί εργοδότες χωρίς ίχνος ντροπής». Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο νιώσαμε στο πετσί μας το εργοδοτικό ξεσάλωμα, την αξιοποίηση της πανδημίας ως ευκαιρία για την ισοπαίδωση των δικαιωμάτων μας. Με τις αναστολές εργασίας, το πρόγραμμα συνεργασία και την παντελή έλλειψη του πρωτοκόλλου του ΙΟΔΗ εκτείναξαν την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Χιλιάδες ήταν οι εργαζόμενοι που δούλευαν πίσω από τα κατεβασμένα ρολά για την εξυπηρέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τους χειρότερους όρους, χωρίς κανένα δικαίωμα. Στα πράκτικερ, η εργοδοσία και τώρα προχωρά στις απόλυσεις συνδικαλιστών και συναδέλφων για την αντικατάστασή τους με πιο φθηνούς, ευέλικτους και ασυνδικάλιστους για να εφαρμόσει στην πράξη τους αντιεργατικούς νόμους με πιο πρόσφατο το κατάπτυστο νόμο του κ. Χατζηδάκη. Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δουλεύουν μέσα σε καταστήματα που ξεχυλίζουν από αγαθά, για κάθε γούστο και με τους μισθούς που παίρνουμε και την ακρίβεια που μας αρρώνει, δεν μπορούμε να πάμε στο σπίτι μας ούτε ένα πράσινο φύλλο. Όμως, δηλώνουμε απερίφραστα, δεν πάει άλλο. Το Σάββατο, στο μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων, δείξαμε τη δύναμή μας. Μαζί με όλο το λαό στο δρόμο, του αγώνα, μπορούμε να ανατρέψουμε τις αντιεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων και των εμπεριαλιστικών ενώσεων. Να απαιτήσουμε τώρα την αποεμπλοκή της χώρας μας από τον εμπεριαλιστικό πόλεμο. Τώρα είναι η ώρα του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα. Σε αυτή τη μάχη δίνω όλους μου τις δυνάμεις, μαζί με τους συναδέλφους μου, με όλους εσάς στο πλευρό των ταξικών σωματείων, κλαδικών και επιχειρησιακών, στο πλευρό του ΠΑΜΕ, γιατί είναι χρέος όλων μας να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό, για όλο τον κόσμο και να αγωνιστούμε να ξανακερδίσουμε ακόμα παραπάνω όλα αυτά που μας πήραν με βίο τρόπο οι τελευταίες κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Και τούτες εδώ, τις ώρες, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η φωνή των εργαζομένων και να ακουστεί από άκρη σε άκρη, σε κάθε εργασιακό χώρο, όχι στο εμπεριαλιστικό πόλεμο. Καλή συνέχεια και δύναμη σε όλους.